πρώτη φορά στα χρονικά, ομογροντία ουκρανικών πυράβλων ατάσπς με κεφαλές διασποράς χτύπησαν ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Κουρσκ. Η Ουκρανία πραγματοποίησε λοιπόν την πρώτη επίθεση έναντι ρωσικής αεροπορικής βάσης με την βοήθεια αμερικανικών βαλιστικών πυράβλων ατάσπ εχθές Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου. Το πλήγμα στόχευσε συγκεκριμένα το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καλίνο της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, το οποίο απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Η ουκρανική επίθεση χαρακτηρίστηκε μία κίνηση απελπισίας, διότι τα ουκρανικά στρατεύματα χάνουν συνεχώς έδαφος στο Κουρσκ. Ευτυχώς για την Ρωσία, δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως η αεροπορική βάση στο Χαλίνο δεν υπέστη σημαντικές ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης με τους πυράβλους ατάσπ. Τουλάχιστον αυτές οι ζημιές δεν είναι ορατές. Στις φωτογραφίες δεν παρατηρούνται επίσης ούτε πολλά αεροσκάφη στο συγκεκριμένο στρατιωτικό διάδρομο, πράγμα λογικό εάν λάβουμε υπόψη πως η βάση βρίσκεται πολύ κοντά στην γραμμή επαφής της σύραξης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν βίντεο που δείχνουν την στιγμή της έκρηξης των ουκρανικών βλημάτων ατάσπ. Για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, οι Ουκρανοί εξόπλισαν τα βλήματα με κεφαλές διασποράς, οι οποίες περιέχουν αμέτρητα υποπυρομαχικά τύπου M-74. Κατ' επέκταση, το υλικό από την επίθεση είναι εντυπωσιακό, αφού απαθανατίζει τις απανωτές εκρήξεις αυτών των υποπυρομαχικών. Στο βίντεο ακούγονται και σιρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής, τις οποίες ενεργοποίησαν οι ρωσικές αρχές μόλις ενημερώθηκαν για το ουκρανικό σφυροκόπημα. 7 βλήματα ατάσμς και 12 μη επανδρωμένα αεροχήματα επιτέθηκαν εχθές το βράδυ την περιοχή του Κουρσκ, ανέφερε μία ανεξάρτητη ειδησιογραφική υπηρεσία από την Ρωσία. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς τους 7 πυράβλους ατάσμς καταρρίφθηκαν από τα ρωσικά συστήματα εράμινας, ωστόσο η εν λόγω υπηρεσία ενημέρωσης ανέφερε πως τουλάχιστον ένα βλήμα έπληξε με επιτυχία την αεροπορική βάση στο Χαλίνο. Το μέσο πρόσθεσε πως ζημιές υπέστη και μία κοντινή ιδιωτική κατοικία. Άλλες ρωσικές πηγές υποστηρίζουν πως εκτοξεύθηκαν 8 ουκρανικοί πύραυλοι ατάσμς, με τους 7 να καταρρύπτονται από την ρωσική αεράμινα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.